Και εμείς φωνάζαμε. Η μεγαλύτερη τιμή, αλλά και το χρέος προς τους νεκρούς και όλους όσους αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν στη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα, είναι να δικαιωθούν τα μηνύματα και τα οράματα του Πολυτεχνείου στους σημερινούς αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ενάντια και σε όσους υμνούν σήμερα τη Χούντα και, τη φασιστική ιδεολογία, αλλά και ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να απογυμνώσουν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου από τα αντιπεριαλιστικά του μηνύματα, ενάντια σε εκείνους που προσπαθούν να κρύψουν το σύνθημα «Έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» που κυριάρχησε εκείνες τις μέρες και καταδεικνύει τους κινδύνους που διαμορφώνουν για τον ίδιο το λαό η συμμετοχή της χώρας σε αυτούς τους οργανισμούς. Αδικαίωτα παραμένουν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, όπως και το σύνθημα για ζωή, για δουλειά, για μεροκάματο και με συνθήκες αξιοπρέπειας, που μόνο μέσα από τους μαζικούς εργατικούς λαϊκούς αγώνες μπορούν να δικαιωθούν, γιατί όπως απέδειξε η ταξική πάλη, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Συνάδελφες, συναδέλφισες, η σημερινή μας συγκέντρωση και τα συνθήματά μας είναι απάντηση στους θρασίδηλους φασίστες, ακροδεξιούς, ημνητές της στρατιωτικής χούντας του 67-74. Είναι απάντηση στους πολιτικούς απόγονους του Μεταξά, των ταγματασφαλιτών, των χιτών, των γερμανοτσολιάδων κτλ. Που πήραν όλα τα χούγια των προγόνων τους, βγήκαν πριν λίγες μέρες από τις τρύπες τους μέσα στα σκοτάδια και λέρωσαν τη μαρμάρινη προτομή του Μιχάλη Μυρογιάννη, θέλοντας να καθαρίσουν τα χέρια του δικού τους στρατιωτικού και χουντικού ντερτιλί. Η Επιτροπή Αγώνων Φοιτητών Μυτιλίνης τιμά τους ένδοξους αγώνες που δόθηκαν και κορυφώθηκαν στις 17 Νοέμβρη του 1973 έξω και μέσα στο Πολυτεχνείο από τους φοιτητές και τον εργαζόμενο λαό που δεν ανέχτηκε να τους στερούν την ελευθερία και τα βασικά αγαθά της ζωής. Τα κεντρικά προτάγματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω η ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ και λαϊκή κυριαρχία παραμένουν ανεκπλήρωτα. Η μνήμη για εμάς και τους αδικαίωτους εκείνων των ημερών, των οποίων πολιτικοί απόγονοι είμαστε, είναι πρόσταγμα και υπενθύμηση πάλης για όλα αυτά που είδαν επιτυγχάνονται και κυριότερα για αυτά που δεν είδαν. Πήγαν στη πόλη οι οκτροί, κρατούσαν δίκιο. Αυτοί σκοτώσαν Καφράκη, Μυρογιάννη, κονιάδες των λαών, Αμερικανοί. Αυτοί σκοτώσαν Καφράκη, Μυρογιάννη, κονιάδες των λαών, Αμερικανοί. Έξω από τα σύνορα δεν έχουμε δουλειά. Θα καταθέσει στεφάνι η Επιτροπή Αγώνα Φοιτητών Μυτιλίνη. Στεφάνι καταθέτει η Ένωση Συναξιού Χωνίκα και Συναχών Επαγγελματιών. Στεφάνι καταθέτουν η Συναξιού Χινάτ. Στεφάνι καταθέτει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Καταθέτει στεφάνι ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνη.
στρατιωτικών υπαλλήλων Λέσβου. Το εργατικό κέντρο Λέσβου. Καταθέτει στεφάνι το Τομεατό Συμβούλιο Λέσβου της ΚΝΕ. Η Μαρία Κουμρινάκα, βουλευτής Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, καταθέτει στεφάνι εκτέλεση και ενεργής επιτροπής Λέσβου.